πολιτική δύναμη από τον πόλεμο. Και πριν από τον πόλεμο, ούτε και τότε. Είναι η δεύτερη φορά, είναι η δεύτερη φορά που ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς σε μια ευρωπαϊκή χώρα παίρνει την πρωτιά. Έχουμε λοιπόν νέα δεδομένα. Αυτά τα νέα δεδομένα εγώ τα θεωρώ πάρα πολύ θετικά για τον τόπο, για τη δημοκρατία, για τις εξελίξεις. Τώρα, εμείς ζητάγαμε εκλογές, δεν ακυρώνουμε αυτό το αίτημά μας. Ίσα-ίσα η πρωτιά μας το ενισχύει από εκεί και πέρα. Να πάμε λίγο παρακάτω. Πρωτοβουλίες, τι πρωτοβουλίες θα πάρουμε. Συζήτηση και με τον κύριο Χουζή και με τον κύριο Φίλη. Τι πρωτοβουλίες θα πάρουμε. Συλλογικά θα τις αποφασίσουμε. Τελείως. Πολύ ωραία. Λέμε τώρα. Εγώ πάω λίγο παρακάτω τη συζήτηση. Λέω ότι το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς κέρδισε σήμερα εφόσον είναι πρώτο κόμμα. Το είπαμε και με τον κύριο Φίλη προηγουμένως, το είπαμε και με τον κύριο Χουντή. Ο νικητής της εκλογής σήμερα είναι πρώτο κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν ήταν και ο κύριος Σκουφίτσα, θα ήταν και ο κύριος Σκουφίτσα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Συμφωνούμε απολύτως. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Συμφωνούμε επίσης. Εάν συμβεί. Το τρίτον είναι αν αυτό το αποτέλεσμα που προκύπτει όσο μπορούμε και με όλες τις επιφυλάξεις που έχουμε όλοι μας είναι ένα αποτέλεσμα που εσείς το αποκαλέσατε ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Είναι. Βεβαίως. Είναι νέο πολιτικό σκηνικό. Μια νέα εικόνα, μια άλλη σελίδα, η Δευτέρα θα είναι μια άλλη πολιτική μέρα για την Ελλάδα. Βεβαίως αυτή δηλαδή, η πολιτική μέρα. Τι θα γίνει τη Δευτέρα. Τι είδους πολιτικές εξελίξεις θα έχουμε. Θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Από πολλούς παράγοντες και ένα παράγοντα που συνήθως δεν μπαίνει στα τηλεοπτικά τραπέζια, ο οποίος λέγεται πολίτης, εργαζόμενος. Σήμερα είναι μια μέρα που νομίζω ότι ο πολίτης, ο ελληνικός λαός, αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Και αυτό μπορεί να ενθαρρύνει πολύ μεγάλους και ενωτικούς, θα έλεγα, κοινωνικούς αγώνες, που θα βάλουν τη σφραγίδα τους στην πορεία της χώρας. Κύριε λοιπόν, Βόζεμπε, αυτό βλέπω εγώ ως εξέλιξη, μια νέα εικόνα, ένα νέο σκηνικό, πάρα πολύ θετικότερο από ό,τι ήταν πριν.